Σε αυτό το υπόστεχο διενεργεί την έρευνά του το Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής. Τα αεροπλάνα είναι εξοπλισμένα με πειραματικά εργαλεία και συσκευές. Η καινοτόμος τεχνολογία φέρνει νέα δεδομένα για τη βιομηχανία των αεροσκαφών. Βρισκόμαστε στο κέντρο λειτουργίας αεροπλοείας. Βλέπετε εδώ αρκετά αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται ως πλατφόρμες δοκιμών για ετερόκλητα είδη ερευνών που αφορούν διάφορους φορείς. Η Κριστίνα Πόλιτς και οι συνεργάτες της εργάζονται για το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα που φιλοδοξεί να φέρει μια νέα εποχή στην προσομοίωση και τον έλεγχο της πτήσης. Η ομάδα έχει εγκαταστήσει ένα ισχυρό λέιζερ που διαλύει τα σύννεφα, επιτρέποντας στις κάμερες να πάρουν εικόνες σωματιδίων του νερού. Τώρα βρισκόμαστε μέσα σε ένα αεροσκάφος. Δεξιά μου βλέπετε ένα λέιζερ που δημιουργεί δέσμη φωτός παράλληλη με το αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της πτήσης. Εδώ μπορείτε να δείτε δύο συγχρονισμένες φωτογραφικές μηχανές, οι οποίες καταγράφουν τη ροή των σωματιδίων του νέφους που φωτίζεται από το λέιζερ. Η τρίτη κάμερα μετράει το μέγεθος των σωματιδίων. Nimmt auch diese beleuchteten Partikel auf, wird dann aber benutzt, um die Größe der Partikel zu bestimmen. Η τεχνολογία αυτή είναι γνωστή στον επιστημονικό κόσμο ως ταχυμετρία απεικόνισης σωματιδίων. Με αυτόν τον τρόπο αποτυπώνεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζονται τα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά του αεροπλάνου. Από εδώ απελευθερώνεται η δέσμη λέιζερ που δείχνει την κατεύθυνση του αεροπλάνου στο οπτικό πεδίο των δύο συσκευών καταγραφής. Εμείς παρατηρούμε την κίνηση των σωματιδίων του νέφους όπως αυτά διαγράφονται στο φως του λέιζερ. Οι κάμερες καταγράφουν την εικόνα που δίνει πολύτιμες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της ταχύτητας. Η τεχνολογία αποσκοπεί στη βελτίωση της αποδοτικότητας των αεροσκαφών, στην ενίσχυση της ασφάλειας, στην ταχύτητα παραγωγής αλλά και στη μείωση του κόστους. Σε αυτή την πτήση χρειαζόμαστε σύννεφα προκειμένου να καλύψουμε ένα μεγάλο εύρος. Δεν θα πρέπει να φυσάει πολύ, έτσι ώστε να παραμείνουν σταθερά τα χαρακτηριστικά της πτήσης μας. Χρειαζόμαστε τα σύννεφα, όχι όμως τη βροχή. Η υπερβολική υγρασία δεν κάνει καλό στους αισθητήρες. Απόψε λοιπόν θα δυσκολευτούμε να βρούμε το τέλειο σημείο στον ουρανό. Θα χρειαστεί να ψάξουμε αρκετά. Μόλις το αεροπλάνο φτάσει στα σύννεφα, οι ερευνητές ενεργοποιούν το λέιζερ και τις κάμερες καταγραφής εικόνων υψηλής ποιότητας. Τα μικροσκοπικά λευκά σωματίδια που βλέπετε είναι στην πραγματικότητα στα γονίδια των νεφών, τα οποία βλέπουμε με τις φωτογραφικές μηχανές στο αεροσκάφος. Οι εικόνες καταλήγουν σε αυτούς τους υπολογιστές. Έτσι μπορούμε να διαπιστώσουμε την κίνηση και την ταχύτητα των σωματιδίων. Ύστερα από περίπου 2,5 ώρες στον αέρα, το αεροπλάνο επιστρέφει στο υπόστεγο. Το ειδικό λογισμικό αποκαλύπτει τη δομή της ροής του αέρα από την καταγεγραμμένη κίνηση των μεμονωμένων σωματιδίων. Είναι πολύ σημαντικό για τη βιομηχανία των αεροσκαφών να γνωρίζει την αεροδυναμική των αεροπλάνων. Γι' αυτό το λόγο, η βιομηχανία δείχνει τεράστιο ενδιαφέρον για την τεχνολογία που αξιοποιούμε σε αυτό το πρόγραμμα, τη λεγόμενη ταχυμετρία απεικόνισης σωματιδίων.